Κύριε Αρώνη, ιατρός καρδιολόγος με εμπειρία στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Mm-hmm. Όντως, το 2006 ξεκινήσαμε τότε όταν ήμουν ακόμα 25 χρονών, μόλις είχα τελειώσει από φοιτητής, με την παρότρινση τότε του πατέρα μου και του Παύλου του Βουγιατζή. Mm-hmm. Και ήμουν πρώτη φορά υποψήφιος με την νομαρχία τότε ακόμα Λέσβου, στην νομαρχία Λέσβου με τον Παύλο του Βουγιατζή. Είχα εκλεγεί, ήμουν 4 χρόνια γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Μετά ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στις εκλογές αυτές που είχε ιτηθεί στο δεύτερο γύρο ο Παύλος Βουγιατζής, ήμουν πρώτος επιλαχών. Μετά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είχα φύγει από το νησί μου στην Αθήνα, οπότε δεν ασχολήθηκα ενεργά σε αυτό το διάστημα και μετά την επιστροφή μου το 2015 στο νησί, στις εκλογές του 2019 mm-hmm. ήμουν υποψήφιος με τον Κώστα Μουτζούρη και 4 χρόνια πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακριβώς, 4 χρόνια πρόεδρος με όλες τις δυσκολίες που είχε η αρχή αυτή σαν πρόεδρος. Mm-hmm. Ναι, θα τα πούμε αυτά. Συγκρίνοντας, καταρχάς από νεαρή ηλικία έχετε ασχοληθεί με την ναι. τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Συγκρίνοντας τα χρόνια τότε, το 2006 mm-hmm. μέχρι σήμερα, τι διαφορές βλέπετε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Τότε υπήρχε σίγουρα πιο πολύ, ήταν πολύ πιο χωρισμένα τα στρατόπεδα, δηλαδή τότε επικρατούσε ακόμα λίγο, παραπάνω μάλλον, το κομματικό στοιχείο. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι και στα νομαρχιακά συμβούλια τότε κόντρες πολύ δυνατές mm-hmm. μεταξύ των παρατάξεων, είτε ήταν Νέα Δημοκρατία, ήταν Πασόκ, όπου ανήκει ο καθένας. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε τα τελευταία χρόνια τόσο. Νομίζω ότι έχει περάσει αυτό στην αυτοδιοίκηση, ότι εντάξει, ο καθένας ανήκει όπου ανήκει, όπως και ο Περιφερειάρχης και εμείς και όλοι οι υπόλοιπες παρατάξεις, αλλά σίγουρα το στοιχείο αυτό το κομματικό δεν ήταν τόσο έντονο. Είναι και απλή αναλογική όμως που έφερε συνεργασίες με την αντιπολίτευση, ναι. οπότε... Σίγουρα, οπότε κάπου εκεί πέρα μετριάστηκε όποιος φανατισμός mm-hmm. αν υπήρχε, αλλά νομίζω ότι είχε και το καλό του, διότι σίγουρα σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ικανά και τους θες αναγκαστικά, θες γιατί έτσι πρέπει να γίνει, είχε σαν αποτέλεσμα την συνεργασία των παρατάξεων που για μένα είχε αποτέλεσμα. Υπήρχαν άτομα με τα οποία συνεργαστήκαμε, τα οποία ήταν πολύ αξιόλογα και βοήθησαν σίγουρα. Mm-hmm. Απλά στην προεκλογική περίοδο, είδαμε να υπάρχει αρκετή ένταση κατά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων ναι. σε αυτό το στάδιο περισσότερο. Ναι, σίγουρα. Υπήρχε ένταση, υπήρχαν αλλαγές, υπήρχαν κόντρες, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, πιέσεις πολιτικές σίγουρα. Και έρχομαι σε αυτό. Εσείς είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας, από τα στελέχη, τα σημαντικά στελέχη στον τόπο μας. Και ο πατέρας σας είχε μια διαδρομή μεγάλη στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί με τον Κώστα Μουτζούρη? Γιατί ήμουν με τον Κώστα Μουτζούρη από το 2019. Η γνωριμία μας με τον Κώστα τον Μουτζούρη δεν ξεκινάει το 2019, ξεκινάει αρκετά χρόνια πίσω. Πέρα από την κομματική ταυτότητα του καθενός, η οποία είναι γνωστή και δεν την αρνείται κανείς, από εκεί και πέρα στην αυτοδιοίκηση νομίζω ότι όλοι βάζουν κάπως στην άκρη την ταυτότητά τους, συμπορεύονται και συνεχίζουν με ανθρώπους τους οποίους τους εμπιστεύονται, με ανθρώπους τους οποίους έχουν δείξει ότι έχουν ένα πνεύμα συνεργασίας, έχουν ικανότητες, και μπορείς να συνεχίσεις μαζί τους, μπορείς να τους εμπιστευτείς, μπορείς να και οφείλεις να παραμείνεις στο πλάι τους. Και εκτός από αυτά, δεν είμαι και από τους ανθρώπους που αλλάζουν εύκολα στρατόπεδα, γιατί με πήρε τηλέφωνο ένας, γιατί μου είπε ο ένας. Από τη στιγμή που ξεκίνησα με τον Κώστα του Μουτζούρη, είχαμε μια συνεργασία 4 χρόνια πολύ καλή. Το θεωρώ ανήθικο να τον εγκαταλείψω.
Και το ρωτάω αυτό γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μια δημοκρατία δίνει μεγάλο βάρος στις περιφερειακές εκλογές. Το έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους και ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο έχει καθιερώσει, έχει στηρίξει την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή. Άρα λογικό είναι το βάρος να πέφτει σε εσάς στα στελέχη, να σας ασκήθηκαν πιέσεις ώστε σίγουρα να στηρίξετε τον κομματικό υποψήφιο. Σίγουρα ασκήθηκαν. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι ξεκάθαρος και μιλάει με ειλικρίνεια, εξηγεί κάποια πράγματα, εγώ εντάξει δεν μπορώ να πω ότι έφτασα σε κάποιο σημείο τόσο δύσκολο. Ξεκαθάρισα τη θέση μου από την αρχή και εντάξει, συνεχίσαμε σε ένα ήρεμο κλίμα, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα. Ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου τώρα, επί 4 χρόνια, δεν είναι μια θέση εύκολη και αυτό φάνηκε και σε πολλές συνεδριάσεις. Σας έχουμε δει να, εσείς ως ένας ήρεμος άνθρωπος κατά βάση, να σας φέρνουν και εσάς στα όρια σας. Δεν είναι μια εύκολη θέση αυτή, γιατί παρόλο που δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εντάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι είτε θα καταχρηστούν τον χρόνο, είτε θα ανεβάσουν τους τόνους και όλα αυτά. Είναι μια θέση που θα θέλατε να συνεχίσετε ή... Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που είπαμε για τις δυσκολίες από τη θέση του Προέδρου. Όταν ξεκινήσαμε, με την απλή αναλογική, είχαμε 10 στελέχη ήταν η παρούσα περιφερειακή αρχή, είχε 10 εκλεγμένους συμβούλους στους 41. Επομένως, το να προχωρήσουν κάποια θέματα, να υπερψηφιστούν, π.χ. προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα, όλα αυτά τα μεγάλα θέματα, ήταν ένα πρόβλημα. Σίγουρα εκεί πέρα προσπάθησα και εγώ και όλο το Προεδρείο να έχουμε μια στάση ανεκτική. Πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι, είτε γιατί έτσι είχαν μάθει στο παρελθόν, είτε γιατί ήθελαν να προβληθούν παραπάνω και το χρόνο μπορεί να καταχράστηκαν, αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι η συνεργασία μου με όλες τις παρατάξεις, δηλαδή και τότε όταν ξεκινήσαμε, είχαμε μια, ήταν η, ας το πούμε, η κόντρα τότε της παράταξης του κ. Μουτζούρη με τη κυρία Καλογύρου. Μπορώ να πω ότι εκεί με την κυρία Καλογύρου είχαμε μια τέλεια συνεργασία. Ήταν η παράταξη του Παναγιώτη του Χριστόφα. Εντάξει, με τον Παναγιώτη είμαστε και ηλικιακά κοντά, οπότε και από εκεί είχαμε μια καλή συνεργασία. Με τις παρατάξεις της πιο αριστερά, και με την κυρία Κυρίτση και με τον Γιάννη του Σπυλάνη και με τον Νίκο του Μανάβη και τον Στρατή του Γεωργούλα, μπορώ να πω ότι πήγαμε πολύ καλά και σε μεγάλο βαθμό μπορώ να πω ότι έχουμε και μια φιλία πλέον. Πόσο σας επηρέασε ο πατέρας σας στη διαδρομή σας στην πολιτική και ποιες είναι οι βλέψεις σας για το μέλλον, πώς θα θέλετε να συνεχίσετε? Σίγουρα ο πατέρας μου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με όθησε τότε στα 25 να ασχοληθώ με την πολιτική, με το Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε. Τώρα πάλι με τις περιφερειακές εκλογές, λόγω και της φιλίας τους που είχαν με τον Κώστα του Μουτζούρη, με παρότρινε και εκείνος να ασχοληθώ με το περιφερειακό. Μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε, ας πούμε, και το έκανα γιατί το πρότεινε εκείνος. Ήταν κάτι το οποίο μ' άρεσε και θα το ξανά έκανα. Τώρα, οι βλέψεις, κοιτάξτε, όπως έγραψα και σε ένα προεκλογικό φυλάδιο που κυκλοφόρησα, δεν θεωρώ την αυτοδιοίκηση σαν ένα σκαλί για την περαιτέρω πορεία στην πολιτική. Επαγγελματικά, είμαι σε ένα χώρο που πολλές φορές προγραμματίζω πράγματα προσωπικά και αναγκάζομαι να τα αλλάξω γιατί ένας ασθενής μου με χρειάζεται, γιατί πρέπει να δω πρώτα εκείνο και μετά όλα τα άλλα. Και θεωρώ ότι δεν είμαι ακόμα, όχι ακόμα, δεν θέλω αυτή την επαφή που έχω με τον κόσμο, με τους ασθενείς μου, να την περιορίσω και να την θέσω σε δεύτερη μοίρα. Γιατί εντάξει, η πιο έντονη και πιο περαιτέρω μάλλον ενασχόληση με τα
σε επόμενο στάδιο θα ίσως να με περιόριζε. Τώρα βέβαια είναι και λίγο βλέποντας και κάνοντας, διότι σίγουρα μου αρέσει αυτό που κάνω, σίγουρα μου αρέσει η αυτοδιοίκηση. Είδα μια τετραετία τώρα ότι με το να ασχολείσαι με κάποια θέματα καταφέρνεις και τα φέρνεις σε πέρα, θέματα τα οποία μπορεί να είχαν μείνει στο κενό, που μπορεί να μην ήταν σοβαρά, απλά θέλαν αυτό το σπρόξιμο, λίγο μια υπηρεσία να πιέσεις λίγο να βοηθήσεις. Τώρα σε αυτές τις εκλογές η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις δεν θα ήταν ποτέ ασφαλείς και υπάρχει και όλο αυτό το άγχος, θέλει γερή καρδιά η προεκλογική περίοδος. Σίγουρα. Σας συμβουλεύονται οι υποψήφοι. Σίγουρα και πολύ. Επίσης αυτό που έλεγα πριν κολλάει και με αυτά που είπα νωρίτερα, ότι πολλοί συνάδελφοι από το περιφερειακό μέσω της γνωριμίας μας έγιναν και ασθενείς μου σε εισαγωγικά. Ναι. Μπορεί λογικό. Να μην είχαν κάποιο πρόβλημα, να κάναν κάποιο προληπτικό έλεγχο. Και πολλοί, ας πούμε, τώρα μου, από το καλοκαίρι μου λέγανε άντε να έρθω να με δεις, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Οπότε σίγουρα. Έχει πίεση, έχει στρες. Σίγουρα έχει πίεση, σίγουρα έχει άγχος. Και σίγουρα όλες αυτές οι ανακατατάξεις που έγιναν σε αυτές τις εκλογές προκάλεσαν άγχος, προκάλεσαν εκνευρισμό σε κάποιους, προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμα και από ανθρώπους που τους θεωρούσες φίλους σου, που δεν τις περίμενες. Δηλαδή πραγματικά έχουν συμβεί τέτοια πράγματα και με κάποιους γνωστούς μου, όντως. Το οποίο σε πληγώνει, γιατί λες για ποιο λόγο για μια προεκλογική περίοδο ενός μήνα να χαλάς σχέσεις που είχες χρόνια. Ναι, πράγματι. Και δυστυχώς πολλοί φανατίζονται, το παίρνουν πολύ προσωπικά. Ίσως είναι άνθρωποι που προσπαθούν μέσα από αυτές τις εκλογές, μέσα από την εκλογή τους, να πετύχουν κάτι παραπάνω, ίσως σε προσωπικό επίπεδο. Και γι' αυτό και τους καίει παραπάνω. Εμένα προσωπικά, επειδή, δόξα του Θεώ, θεωρώ ότι στο χώρο μου έχω ένα καλό επίπεδο, θέλω το αποτέλεσμα να είναι θετικό, θέλω την ψήφο του κόσμου, αλλά δεν θα φτάσω και στα άκρα για να κερδίσω μια ψήφο ή να φτάσω σε σημείο να κοντραριστώ ή να έρθω σε ρήξη ή να χαλάσουμε τις καρδιές μας με άλλους υποψηφίους.